ένα αρκετά δύσκολο παιχνίδι. Πρώτη φορά παίξαμε σε τέτοιες καιρικές συνθήκες. Πολύ κρύο, ένταση, νερά παντού, κολούσι μπάλα. Με αρκετή δυσκολία πιστεύω ότι το αξίζαμε, τα καταφέραμε και έτσι και πήραμε και το μάτσο. Το στόχο της ομάδας είναι να παραμείνει στην κατηγορία και να κάνει το καλύτερο δυνατόν όσο μπορεί, όσο μπορούμε. Δεύτερη νίκη της ομάδας στο πρωτάθλημα, 6 βαθμοί. Πες μας ένα σχόλιο για το παιχνίδι. Ξέραμε εξ αρχής ότι το παιχνίδι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο όσον αφορά τη δυναμική του αντιπάλου. Σε συνδυασμό με τις καιρικές συνθήκες, προετοιμαστήκαμε κατάλληλα, γνωρίζαμε τι μας περιμένει και όπως είδαν όλοι, το παιχνίδι κρίθηκε στη δύναμη. Πολλά σημεία του γηπέδου είχαν κρατήσει νερό και ήταν δύσκολο να κυλήσει η μπάλα. Παρ' όλα αυτά, τέτοια παιχνίδια, τέτοια αποτελέσματα είναι που μεγαλώνουν μια ομάδα, που οριμάζουν τον αθλητή και αυτό έγινε σήμερα. Πόσο σημαντική είναι αυτή η νίκη και το επόμενο βήμα? Όπως κύλησε το παιχνίδι, έχοντας να αντιμετωπίσουμε μια αρκετά καλή ομάδα, ειδικά από το κέντρο και μπροστά είδαν όλοι ότι το passing game τους ήταν σε πολύ καλό επίπεδο από άποψη ταχύτητας, η εναλλαγή των πάσεων δηλαδή, γινόταν πολύ γρήγορα, μας δημιούργησε πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα αυτό και είχαμε τεράστια δυσκολία να ανταποκριθούμε στα μαρκαρίσματα στον άξονα. Παρ' όλα αυτά, με 2 γκολ, ένα φάουλ μακρινό, αλλά να τονίσω και σε αυτό το σημείο ότι πριν δεχτούμε πίεση από τον αντίπαλο, είχαμε απολέσει 1-2 ευκαιρίες. Αν είχαμε καταφέρει να προηγηθούμε πιο νωρίς, ίσως να ήταν και πιο εύκολα τα πράγματα για μας. Παρ' όλα αυτά, η νίκη αποκτά μεγαλύτερη σημασία. Όχι τόσο για τους πόντους, μας έδωσε άλλους 3 και φτάσαμε τους 6, όσο για τη μάχη που έδωσαν τα κορίτσια και δείχνουν σημάδια ωριμότητας, καθώς όλοι ξέρουν ότι οι περισσότερες είναι πολύ νεαρές σε ηλικία και θα κοιτάξουν μετά από αυτό το παιχνίδι με μεγαλύτερη αισιοδοξία το μέλλον.